έγινε μια εντυπωσιακή μερίδα συζήτηση. Νομίζω ίσως ήταν η πιο επικαιροποιημένη στιγμή στο Ηράκλειο, με κεντρικό μιλητή τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη. Και εκεί υπόθηκαν πολλά για το τότε και τη διαδρομή και μέσα στα πλαίσια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τα μετά. Κυρίως όμως υπόθηκαν για αυτό που έρχεται στο τέλος της εβδομάδας, διότι από συγγνώμες να φάνε και οι κότες και ο Ιταλός πρόεδρος. Από συγγνώμες. Και καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, σας ζήτησα σήμερα να συνομιλήσουμε λίγο εν όψη και της ελληνογερμανικής που έρχεται στη Χερσόνησο, αλλά αυτό το γεγονός στην Αλβανία, σουλιαράτες χθες με νεκρόπια έναν Έλληνα ομογενή και τους εθνικισμούς ένθεν κακήθεν να παίζουν και ξύλο, νομίζω ότι κάτι λέει σε όλα αυτά που μας έχετε πει σε όλη τη διαδρομή για το πώς κάποιοι μπορούν να μοχλεύσουν από ένα τίποτα. Ακόμη και το να χαθεί όμως μια ζωή δεν είναι τίποτα, όποια και αν είναι αυτή η ζωή, πώς μπορεί να μοχλέψουν εθνικισμούς. Πραγματικά αυτό γίνεται και στα Βαλκάνια γίνεται για ακόμα μια φορά στη σύγχρονη ιστορία, το βλέπουμε να στείνεται μπροστά μας. Παρόλο που θα έλεγε κανείς ότι η εμπειρία, η ιστορική εμπειρία από προηγούμενες καταστάσεις θα έπρεπε, θα όφιλε να μας διδάξει πολλά. Η ιστορία τελικά δεν διδάσκει και αυτό είναι ένα, θα λέγαμε, μια παραδοχή. Πραγματικά, δηλαδή δεν είναι μόνο σε όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι, δηλαδή υπάρχει ένας αλβανικός εθνικισμός ο οποίος στην ουσία έχει διεκδικεί, έτσι, αναμόρφωση του χάρτη στην ουσία, έτσι, είτε προς ανατολικά είτε προς τον νότο, μας αφορά αυτό, έτσι, στη Σαμουριά κλπ, είτε προς στις διάφορες περιοχές, ας πούμε, είτε του Μαυροβουνίου είτε της Σερβίας. Αλλαγή συνόρων, ακούμε, τέτοια πράγματα. Βαλκάνια γενικώς. Βαλκάνια γενικώς. Πολύ επικίνδυνες ιστορίες. Αυτά για όσους... ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλο παιχνίδι να φτιαχτεί μια υγειονομική ζώνη, θα έλεγα, κορδόν σανιτέρ, το λέγανε στη διπλωματία αυτό, γύρω από τη σημερινή Ρωσία. Στο πλαίσιο μιας απελπισμένης προσπάθειας του δυτικού κόσμου να σπάσει τον αποκλεισμό της Ευρώπης νότια-ανατολικά από τον αραβικό κόσμο και ανατολικά από τη Ρωσία, να φτιαχτεί μια ζώνη όπως αυτά που γίνονται στον αραβικό κόσμο, να φτιαχτεί κάτι αντίστοιχο ως προς τη Ρωσία. Και τα Βαλκάνια φυσικά είναι πρώτη γραμμή αυτών των αντιπαραθέσεων. Αυτές οι γεωπολιτικές, οι ευρύτερες αντιπαραθέσεις εκφράζονται στον τόπο αυτό με επιμέρους εθνικισμούς, με επιμέρους καταστάσεις, όπου οι μεγάλοι μοχλεύουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους, φαγωμάρες, αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ λαών για να κερδίσουν τα δικά τους. Όχι ότι οι εθνικισμοί είναι απ' έξω, έρχονται κλπ. Έρχονται και από κοινωνικές αιτίες μέσα στις ίδιες τις χώρες, δηλαδή υπάρχει έδαφος για να γεννηθούν τέτοια πράγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς μας έρχεται σαν το Άγιο Πνεύμα παλού. Αυτά δυστυχώς, ξέρετε, η πολιτική τα παίρνει, τα κάνει εργαλεία και όταν τα κάνει εργαλεία ανοίγει ο δρόμος για συγκρούσεις, για πολέμους, για θανάτους, για μίση, για τα γνωστά της ιστορίας. Πόσες φορές στα Βαλκάνια δεν το έχουν ζήσει αυτό. Κύριε Μαργαρίτη, αυτό πιστεύετε ότι είναι και μια έμεση αναφορά σε όσους λένε ότι ελάτε ρε παιδιά να ξεμπερδεύουμε, δεν είναι τώρα η χώρα που θα μας απειλήσει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δείχνει πόσο ευμετάβλητα μπορεί να είναι μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια όχι από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά φέρει πίν, αν ξυπνήσει για τα καλά ένας αλβανικός εθνικισμός. Ναι, το πρόβλημα υπάρχει στη λέξη ξεμπερδεύουμε. Δηλαδή, όταν δημιουργείς με μια συμφωνία των Πρεσπών περισσότερα προβλήματα από όσα λύνεις, δηλαδή όταν δίνεις καινούργια εργαλεία για μόχλευση εθνικιστική και κατά συνέπεια για διαχείριση αυτών των εθνικισμών για τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή ο μόνος που κερδίζει από αυτή τη συμφωνία είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο άνοιξε τις διαδικασίες ενοποίησης κλπ. Από εκεί και πέρα ούτε οι αλυτρωτισμοί παραμερίστηκαν, ούτε η φιλία των λαών ενισχύθηκε, ούτε αν θέλετε τα προβλήματα του παρελθόντος παραμερίστηκαν, αντίθετα ήρθαν στο προσκήνιο και ετοιμαζόμαστε για νέους γύρους αλυτρωτισμοί, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι συμφωνίες υπαγορευόμενες από ισχυρούς. Κακώς εμείς ό,τι μας υπαγορεύουν πάμε και το κάνουμε πράξη, γιατί τελικά εμείς θα πληρώσουμε. Έτσι δεν θα πληρώσουν οι μεγάλοι τη δουλειά τους κάνουν.
Εμείς ο λαός μας θα πληρώσει και ο λαός της γειτονικής χώρας, έτσι, είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Ναι. Κοιτάξτε, αν είχαν λυθεί οι αλυτρωτισμοί, ναι, λέω εγώ, και μετά πάω στο κυρίως θέμα για το οποίο σας ζήτησα να μιλήσουμε. Αν είχαν λυθεί, αν οι λαοί είχαν αμβλύνει, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ τους, και δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, για παράδειγμα, ένα χωριό μειονοτικό, σαν και αυτό που συνέβη χθες, ό,τι συνέβη, αυτονόητο είναι ότι στο αλβανικό συντάγμα περιέχει την ανύψωση συμβόλων ελληνικών. Το περιέχει, αλλά ναι, ούτε, ούτε η αλβανική αστυνομία, ναι, το αντιλήφθηκε αυτό, και φυσικά και ο ομογενής αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε. Ας τα διελευκάνει η αστυνομία, αλλά εδώ είναι πώς τζογάρει ο εθνικισμός πάνω σε αυτά. Κοιτάξτε, είναι ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο συμβάλλει και αυτό στο να οξυνθούν καταστάσεις, πράγματα κλπ. Δηλαδή είναι αρκετά σοβαρά. Δηλαδή σε μια εποχή που ο αλβανικός εθνικισμός έχει ανάγκη από τέτοια για να στήσει και εναντίον της χώρας μας. Έτσι, δεν είναι μόνο η Σερβία ο στόχος, δεν είναι μόνο το Κόσοβο, δεν είναι μόνο η αλλαγή συνόρων σε όλες. Ο Θεός και η ψυχή του που ακριβώς σκοπεύουν να αλλάξουν τα σύνορα. Δηλαδή είναι μια σειρά πράγματα. Θυμάστε μια φράση που είχε πει ο πρώην πλέον υπουργός εξωτερικών. Είχε πει τη λέξη για σύνορα. Αρνήθηκε να το διευκρινίσει. Τι συζητιέται ακριβώς? Τι συζητιέται? Αργότερα το διόρθωσε και λέει συζητάμε για την ΑΟΖ στη θάλασσα. Αλλά τα σύνορα δεν είναι. Η ΑΟΖ δεν είναι σύνορα. Άρα κάτι συζητιέται. Δηλαδή κάπου η γλώσσα, θα λέγαμε, ακόμη και των διπλωματών, μας αποκαλύπτει. Διαραίουν για το τι σκέφτονται για τα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια είμαστε. Δυστυχώς είμαστε και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταπληκτική θέση. Αν θέλετε, προνομιακή στην ιστορία, αλλά πολύ επικίνδυνη θέση σαν χώρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στη Χερσόνησο γίνεται η περίφημη Ελληνογερμανική Συνέλευση. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά το Σάββατο ως κεντρικό ομιλητή που φέρατε ξανά στην επιφάνεια κάτι που περνάει υποδορίως. Ένας επίπλαστος διαχωρισμός, άλλο η ναζιστική Γερμανία, άλλο η Γερμανία την εποχή των Ναζί, άλλο ο γερμανικός στρατός, άλλο η Ναζί. Εσείς αναδείξατε πώς με τη χρήση της γερμανικής κρατικής μηχανής, που ήταν στον έλεγχο των Ναζί βεβαίως, γινόντουσαν οι καταστροφές που γινόντουσαν στην πατρίδα μας. Και ξεκινώ από εκεί για να φτάσω στην ελληνογερμανική. Θέλω λιγάκι να το επαναδιατυπώσετε εδώ, διότι προξένησε αίσθηση. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο το διεθνές δίκαιο, τέλος πάντων, ό,τι και αν σημαίνει διεθνές δίκαιο, το έχει λύσει. Δηλαδή η Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είπε ότι τον πόλεμο τον ξεκίνησε ο Κάιζερ. Έτσι, και κατά συνέπεια τώρα έχουμε δημοκρατία της Βαϊμάρης. Ναι, έχουμε δημοκρατία Βαϊμάρης και είμαστε άλλο καθεστώς και άρα δεν υπογράφουμε συνθήκη κοινής, δεν κάνουμε. Έτσι. Αυτά έχουν λυθεί τα ζητήματα. Αυτά τα πολύ, έτσι, αυτά τα συγγνώμη ότι η Γερμανία σήμερα δεν είναι σαν την παλιά. Μα, κοιτάξτε, ο ναζισμός ήταν η κυβέρνηση του γερμανικού κράτους και χρησιμοποιούσε τους μηχανισμούς, τον στρατό για να αρχίσουμε. Του γερμανικού κράτους. Δεν έκανε τις εκτελέσεις, δεν έκαψε τα χωριά το ναζιστικό κόμμα, ένας εθελοντικός στρατός ή οτιδήποτε, ένας κομματικός στρατός. Τους έκαψε τα χωριά, εκτέλεσε ανθρώπους, έστελε στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και θανάτου. Το γερμανικό κράτος. Το γερμανικό κράτος, ο γερμανικός στρατός, η Γερμανία με λίγα λόγια. Τώρα το ποιος την κυβερνούσε, ξέρετε, εάν όλοι το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο κατεδίκαζε τις... Είναι σαν και αυτό το δίκαιο στην αρχαία Αθήνα, που όταν γινόταν φόνος, πάρα πολύ συχνά δικαζόταν το τσεκούρι, το μαχαίρι του φόνου και όχι ο φωνιάς. Έτσι. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις ό,τι πολέμους θέλεις, οτιδήποτε κλπ. Και να φταίει αυτός. Φταίει αυτός, δεν φταίει. Εμείς τη δουλειά έχουμε. Ο γερμανικός στρατός ήταν, το γερμανικό κράτος ήταν, το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Reichsbank ήταν η τράπεζα που λατούσε τη χώρα. Το γερμανικό Υπουργείο Εμπορίου καθόριζε τις σχέσεις των προϊόντων τα οποία βγάζαμε και βάζαμε με εκείνο το περίφημο clearing που ό,τι και να γινόταν σε βάρος μας ερχότανε και πρέπει να το πληρώσουμε και αυτό. Με λίγα λόγια λέτε την αγροτική παραγωγή που πήγαινε στη Γερμανία και επανεισάγονταν στη χώρα. Τα μεταλλεύματα, ό,τι έφευγε από Ελλάδα τελικά, το οποίο ξέρετε, λέει ωραία, η Ελλάδα έκανε εξαγωγές αυτές. Τα υλικά, τα πολεμικά υλικά, τα στρατιωτικά υλικά που εισήγαγαν οι γερμανικές μονάδες που στάθμευαν στην Ελλάδα μπαίνανε ως εισαγωγές του ελληνικού κράτους.
Φυσικά καταλαβαίνετε ότι με έναν τέτοιο τρόπο, ότι και να κάνεις χρωστάς. Εντάξει. Δηλαδή, αυτά είναι εφευρήματα του γερμανικού κράτους, δεν είναι του ναζισμού. Σωστά. Ναι. Και λέτε ότι εδώ που φτάσαμε σήμερα πέφτουν πολλές συγγνώμες. Εντάξει, λέτε, ηθικά το καταλαβαίνω, αλλά είναι αυτό το θέμα μας. Όχι, η συγγνώμη είναι κάτι το απολύτικο, το οποίο, συγγνώμη, ωραία, αλλά υπάρχει, ξέρετε, και υποθέτω, δεν είμαι νομικός, ιστορικός είμαι, αλλά υπάρχει λεγόμενη έμπρακτη συγγνώμη. Δηλαδή το να πεις μια συγγνώμη και καθαρίσαμε, ξέρετε, δεν θα γινόντουσαν δίκες εγκλημάτων, γιατί θα έβγαινε ο φωνιάς και θα έλεγε συγγνώμη. Και θα τελειώναμε. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πώς θα γίνει στην ιστορία, δηλαδή? Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μάτωσες ένα κράτος, ναι. Μάτωσες ένα κράτος, το κατέστρεψες, το γύρισες πίσω στα χρόνια στις προόδου, το γύρισες πολύ πίσω, ας πούμε. Το έκανες να χάσει. Να χάσει γενιές, να χάσει ευκαιρίες. Και συγγνώμη και τελειώσαμε. Πώς συγγνώμη και τελειώσαμε? Χώρια για τους τάφους που άνοιξε το κράτος αυτό. Χώρια για τα καμένα χωριά, χώρια για τις ζημιές, χώρια για τη λαϊλασία. Υπάρχει όμως μια εξήγηση, και φτάνω έτσι σιγά σιγά στην ελληνογερμανική. Υπάρχει, ναι, μια εξήγηση, και είναι αφήγηση πια και γερμανών ιστορικών και του γερμανικού κράτους υποδορίως. Ότι κοιτάξτε, παιδιά, εμείς στην Ελλάδα είχατε τάγματα ασφαλίτες, είχατε δοσόλογους, είχατε συμπαθώντες τους Ναζί. Αυτοί καίγαν, κάναν, λαϊλατούσαν, αρπάγαν. Τι ζητάτε τώρα από εμάς? Το έχετε ακούσει? Αυτό είναι το νέο εφεύρημα. Το είπαν και στην Καλή Σιχιά. Εμείς απλώς περάσαμε από το χωριό. Ακολούθησαν οι Σουμπέρε, τα κάνανε τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, για να υπάρξει αυτό που διαφημίζει η Deutsche Welle σήμερα, ο φων Γιοσμάς, έτσι. Mm-hmm. Για να υπάρξει φων Γιοσμάς, πρέπει να υπάρχει ναζισμός από πίσω. Πρέπει να υπάρχει Γερμανία από πίσω. Όλοι αυτοί ήταν παραρτήματα του γερμανικού κράτους. Ήταν ελεγχόμενοι από το γερμανικό κράτος. Όλοι αυτοί οι περίφημοι Έλληνες, κατά τα άλλα, έτσι, σε εισαγωγικά, οι οποίοι με περηφάνεια βάζανε μπροστά ένα φόν ή οτιδήποτε άλλο, παίρνανε ένα, ξεχνάγανε το Κωνσταντινίδης και γινόταν Σούμπερ. Κωνσταντινίδη τον λέγανε στην. Αυτόν, λοιπόν, αυτή είναι του γερμανικού κράτους. Δηλαδή, η Γαλλία, ξέρω εγώ, στην Αλγερία, όταν καίει ένα χωριό τότε στους Απικιακούς πολέμους, τι θα πει η Γαλλία, ότι αυτό το χωριό δεν είναι δική μου ευθύνη, το έκανε η λεγεώνα των ξένων? Δεν κατάλαβα. Μα και όρκος των ταγμάτων ασφαλείας στον αδόλφο Χίτλερ. Ποιος τα έφτιαξε? Στον αδόλφο Χίτλερ δεν δινόταν. Ακριβώς. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας είναι στο γερμανικό κράτος. Και επειδή το γερμανικό κράτος είναι ναζιστικό εκείνο τον καιρό και υπάρχει μία μόνο αρχή του Φίρερ, στον Φίρερ ορκιζόντουσαν. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει η Γερμανία ότι δεν ξέρει τίποτα για τα τάγματα ασφαλείας, αυτή τα φτιάξε. Και να λέει ότι γίνανε και μερικά κακά, τα κάνανε τα τάγματα ασφαλείας. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα τάγματα ασφαλείας. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά κόλπα, νομικίστικα θα τα έλεγα εγώ, που χρησιμοποιεί η Γερμανία για να αποφύγει το γερμανικό κράτος, έτσι το σημερινό. Για να αποφύγει τις ευθύνες. Και αυτό είναι σοβαρό. Γιατί βλέπετε ότι στην ουσία το σημερινό γερμανικό κράτος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του ναζισμού και των πρακτικών του. Υπερασπίζοντας την τότε Γερμανία, τη Γερμανία της κατοχής, στην ουσία εξυμνεί στον ναζισμό. Ότι καλώς τα είχε καμωμένα. Εάν δεν το καταλάβουν ή κατά τα άλλα φίλοι μας και σύμμαχοί μας Γερμανοί αυτό, τότε δυστυχώς αυτή η εμπειρία ιστορική θα χαθεί και στην πρώτη ευκαιρία θα ξανάχουμε τέτοια. Πείτε μου τώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε μια ελληνογερμανική συνέλευση στη Χερσόνησο. Λένε οι δήμαρχοι και οι περιφέρειες που το οργανώνουν, μεταξύ των οποίων και της Κρήτης και ο Δήμος Χερσονήσου και η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων και η Ένωση Περιφερειών, λένε, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να ταυτίζετε ένα εθνικό θέμα, εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική, δεν μπορείτε να ταυτίζετε ένα εθνικό θέμα που είναι η αποκατάσταση και η επανόρθωση των ζημιών με αυτό που γίνεται εδώ. Ναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο ντροπή. Γιατί η γερμανική πλευρά προτείνει το εξής. Ελάτε να ανοίξουμε ένα παζάρι, θα περιλαμβάνει κανένα έργο, καμιά δωρεά, τίποτα υποτροφίες, τίποτα συνεργασίες. Ξέρετε, συνεργασίες με το ζημίο του για τη Γερμανία, έτσι. Γιατί στην ουσία όταν ανοίγει συνεργασία με έναν δήμο, με μια περιφέρεια, με κάτι τέτοιο, η Γερμανία γίνεται μέρος των τοπικών, οικονομικών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Γίνεται συνέτερος. Με το ζημίο του λοιπόν για τη Γερμανία. Το κακό είναι ότι ηθικά, ακόμη περισσότερο πολιτικά, στην ουσία αναγκάζουν την ελληνική πλευρά
αυτό το αίτημα για αποζημιώσεις, αυτό το πάρα πολύ δίκαιο αλλά και λογικό αίτημα για αποζημιώσεις για αυτά που γίνανε και για αυτά που προκλήθηκαν στην Ελλάδα τότε, να γίνει ένα αντικείμενο παζαριού. Ένα αντικείμενο παζαριού. Όπως όλα τα παζάρια. Δώσε μου να σου δώσω και τώρα και λοιπά και εντάξει και εγώ να θα σε φροντίσω. Φυσικά για να σε φροντίσω θα με κάνεις συνεταίρο και κάπως έτσι. Δηλαδή το όλο, δηλαδή και ντροπή σε εκείνους οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε αυτό το συνέδριο και ντροπή αν θέλετε στις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης σημερινής η οποία λέει μέσα από αυτό θα περάσουμε τα δίκαιά μας αιτήματα για αποζημιώσεις. Μισό λεπτό, δηλαδή αυτό... Το τελειώνεις αυτό, το τελειώνεις το ζήτημα των αποζημιώσεων άμα μπει στο παζάρι. Δεν σας καλύπτει το ότι θα πάω εγώ ας πούμε και θα θέσω το θέμα των επανορθώσεων. Δηλαδή δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό. Ναι. Που δεν ξέρω αν θα μπορείς να το θέσεις κιόλας γιατί το πρόγραμμα έχει καθοριστεί από τον Αύγουστο από την πληροφορία. Πού θα το θέσεις. Αυτά είναι μεταξύ κυβερνήσεων. Είναι το ελληνικό κράτος, η κυβέρνησή του, ούτε καν βουλή και βουλή. Η βουλή νομοθετεί. Γιατί τώρα θα πάει συζήτηση στη βουλή των αποζημιώσεων. Ωραία, και λοιπόν δεν είναι θέμα της βουλής, είναι θέμα της κυβέρνησης να ζητήσει από τους διεθνείς οργανισμούς, θεσμοφύλακες του διεθνούς δικαίου, αλλά και από τη γερμανική κυβέρνηση με τα διπλωματικά εκείνα εργαλεία που διαθέτει, να ανοίξει το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και των ζημιών της κατοχής. Σε αυτή την είναι παραπλανητικό, δηλαδή αντί να τεθεί στον τόπο και με τον τρόπο που πρέπει να τεθεί, θα το βάλουμε στην ελληνογερμανική. Μα πού θα το βάλεις εκεί πέρα, γιατί θα το βάλεις. Θα σου πούνε οι άλλοι, ωραία, τώρα θα αδερφοποιηθούν μερικοί δήμοι Γερμανίας, θα μας αγοράξουν κανένα χιονιστικό ή δεκαλάβρητα, ίσως μας φτιάξουν κανένα γυμναστήριο. Δεν κατάλαβα, αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε σε ζητιάνι. Αυτός ο βαθύς πατριωτισμός που γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 40, όταν για πρώτη φορά Έλληνες και Ελλάδα ήταν το ίδιο πράγμα, και τους ζητήσανε την επικράτεια, την ελληνική, να την κάνουν ό,τι θέλουν εισβολής, γεννώντας έναν βαθύτατο πατριωτισμό μέσα σε αυτό. Όλο αυτό το πράγμα το βάλουμε σε παζάρια. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων και δεν είμαι εθνικιστής όταν το λέω, έτσι. Δηλαδή, στην ουσία, δεν είναι όλα εμπορεύματα. Εντάξει, καπιταλισμό έχουμε, αλλά δεν αγοράζονται και πουλούνται τα πάντα. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Μαργαρίτη, θα έπρεπε ιδίως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί υπάρχουν και δήμοι που έχουν πει όχι απλά δεν πάνε, καταδικάζουν αυτό. Όσοι πάνε, θα έπρεπε να περάσουν από μια δεύτερη σκέψη, δηλαδή να το ματαιώσουν. Εγώ θα έλεγα να φερθούν πατριωτικά. Με τη βαθιά έννοια την πατριωτική, όχι την εθνικιστική. Όχι την εθνικιστική, αλλά το δίκαιο του λαού μας το διεκδικούμε. Την επικράτεια μέσα στην οποία ζει, παράγει και δημιουργεί ο λαός μας την υπερασπίζουμε. Όσα ανήκουν στη χώρα μας και στο λαό μας τα προστατεύουμε. Είναι περιουσία μας, εκεί πάνω θα χτίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Και είναι, δεν είναι το να είσαι περήφανος και πατριώτης και να μην δέχεσαι τα δίκαιά σου να τα παζαρεύεις στις αγορές. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα και θεωρώ κρίμα που δήμαρχοι θα μπλέξουν σε μια ιστορία που, αν θέλετε να το πω απλά, πετάει το πολύ δίκαιο αίτημα των αποζημιώσεων στην κερκίδα. Το εκμαυλίζει το αίτημα αυτό. Ναι, σου λένε, εμείς δεν κάνουμε υψηλή πολιτική, εξωτερική πολιτική και προσπαθούμε να κάνουμε σχέσεις μεταξύ αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το βασικό που ακούω ως επιχείρημα. Καλώς, να κάνουν σχέσεις. Αλλά να βάλουν τα ζητήματα των σχέσεων σε αυτή την τέτοια. Όχι να βάλουν ζητήματα ότι το τραύμα. Το τραύμα δεν είναι τυχαίο ότι οι παραμονές αυτής της σύναξης, η Deutsche Welle, πολύ επίσημο κανάλι της γερμανικής πολιτικής, έχει λυσάξει με το τραύμα. Το τραύμα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών. Ποιο τραύμα, ποιος τραυμάτισε ποιον. Αμοιβαία τραυματιστήκαμε. Εμείς εισβάλαμε στη Γερμανία. Βομβαρδίσαμε γερμανικές πόλεις, κάψαμε κανένα Βερολίνο. Συνέβη τίποτα τέτοιο. Φέραμε Γερμανούς εργάτες με ένα κομμάτι ψωμί και όταν πέφτανε από την κούραση και από την εξάντληση τους στέλναμε στα λάμους αερίων. Κάναμε εμείς τέτοια. Και ποιο τραύμα γενικώς και αορίστως. Ξέρετε, το βλέπετε ότι η επίσημη γερμανική θέση είναι ότι υπήρξε ένα τραύμα. Ναι, ένα τραύμα, ζητάμε ένα συγγνώμη. Θαυμάσια. Ένα τραύμα, να θεραπευτεί το τραύμα. Να θεραπευτεί το τραύμα, να συζητήσουμε ποιος τραυμάτισε ποιον και να αρχίσουμε. Αυτό είναι το δίκαιο. Τα υπόλοιπα είναι απλώς
στα γαλλικά να το πω, μυστιφικασιό. Μας μπερδεύουνε. Αισθάνεστε, κύριε Μαργαρίτη, ότι ταυτοχρόνως έχει μπει μπροστά και μία υπόθεση που αφορά την ιστορία που σιγά σιγά με πτυχές ή με τον πυρήνα της επιχειρείται να ξαναγραφτεί? Γιατί όταν ακούω εγώ αυτό το ίδρυμα, το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, καλό ακούγεται, οι νεολαίες, ναι, να ξαναδούμε την ιστορία μας και πτυχές της. Τι ακριβώς να ξαναδούμε, να ρωτήσουμε? Ακριβώς, έχει χρηματοδοτήσει πλουσιοπάροχα μάλιστα διάφορα γερμανικά ιδρύματα και την ίδια γερμανική κυβέρνηση μέσω των πρεσβειών, διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικά κλπ. Για τη θεραπεία του τραύματος. Δηλαδή για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και πώς αυτές τραυματίστηκαν μια εποχή και πώς ήταν εκείνοι που εργάστηκαν για την αποκατάστασή τους κλπ. Κλπ. Και αν θέλετε, πέρα από το φανερά κονδύλια και τις φανερές προσπάθειες, αρχίζει και μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο ότι στην Ελλάδα όλα τα βιβλία, όλα τα έργα αναθεωρητικής ιστορίας που ενίοτε διώκονται δικαστικά στη Γερμανία ή στην Αυστρία, για παράδειγμα βιβλία του Irving, του David Irving, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που δεν τους προφταίνουμε. Δηλαδή περισσότερα βιβλία του Βρετανού κατά τα άλλα Irving και φιλοναζί Irving έχουν τυπωθεί στην Ελλάδα, έχουν μεταφραστεί και τυπωθεί στην Ελλάδα παρά στη Γερμανία. Αρχίζει και γίνεται εντυπωσιακό αυτό. Έχουμε εκδοτικούς οίκους οι οποίες αφαιρώνται σε αυτό. Και αν θέλετε, αυτή η υπόθεση Ρίχτερ που μας απασχόλησε πριν από λίγο καιρό, δεν είναι παρά ένα μικρό κομματάκι αυτό που γίνεται. Εδώ έχουμε έργα του Νόλτε, έχουμε έργα του Ίρβινγκ, έχουμε έργα, τι να σας πω, τα οποία κυριολεκτικά ντροπή να μαθαίνουμε ιστορία με τέτοιον τρόπο. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη πολύ περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό λέω, ας σκεφτούν λίγο την αξιοπρέπεια του λαού μας, μια αξιοπρέπεια που την έχει κερδίσει με αγώνες. Δεν επαιτεί αξιοπρέπεια ο λαός μας, την έχει κερδίσει αυτή την αξιοπρέπεια. Ας το σκεφτούν οι άρχοντες, οι δημοτικοί, και κυρίως ας το σκεφτούν οι πολιτικοί ταγοί του τόπου, τι κακό κάνουνε όταν αυτή την παρακαταθήκη, την πατριωτική παρακαταθήκη του λαού μας, την βάζουν σε ένα παζάρι για έναν χαλασμένο εκχιονιστήρα. Αυτό πήραν τα καλάβρητα. Αυτό πήραν τα καλάβρητα, έχετε δίκιο. Τα μαρτυρικά καλάβρητα. Τα μαρτυρικά καλάβρητα. Και αισθάνονται πολύ ικανοποιημένα με το δώρο που τους κάνανε. Αυτό είναι ντροπή. Ο Δήμαρχος αισθάνεται. Μη λέμε για όλους τους κατοίκους. Συγγνώμη, ας πούμε, ναι. Ναι. Ρωτάει ένας ακροατής εδώ και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Λέει κάτι για τον κύριο Μαργαρίτη, ότι όλη η διακίνηση, τα γραφεία και το πληροφοριακό υλικό αυτής της ελληνογερμανικής για την Ελλάδα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί φαίνεται να είναι η έδρα, όπου και ο ίδιος είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο. Μήπως αυτό διαπλέκεται με το ρόλο που θέλει να παίξει η Γερμανία στα Βαλκάνια γενικότερα? Η Θεσσαλονίκη ξανάγινε ό,τι ήταν στην αρχή του 20ου αιώνα. Κέντρο όχι μόνο στρατιωτικών, έτσι, αλλά και κέντρο, έχουν αναβαθμιστεί όλα τα προξενία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι στο Αριστοτέλειο, ξέρετε, δουλεύω στο τμήμα πολιτικών επιστημών. Είναι ένα τμήμα, επειδή ακριβώς κάνει πολιτικές επιστήμες, που ξαφνικά το έχουν ερωτευτεί όλα τα προξενία και όλες οι πρεσβείες της περιοχής αυτής, μεταξύ των οποίων και η γερμανική και η αμερικανική, προπαντός η αμερικανική. Έτσι. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία. Η Θεσσαλονίκη θα είναι σε μια ανάπλαση των Βαλκανίων, σε αυτό το οποίο, έτσι, για να μετάσχει στον πόλεμο τον καινούριο, ας πούμε, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η Θεσσαλονίκη είναι κομβικό σημείο και φυσικά εκεί είναι τα επιτελεία. Είναι τα επιτελεία. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τον Αμερικανό πρέσβη. Έτσι. Δεν μιλάω για τον πρόξενο που αναβαθμίστηκε επιπλέον. Ήταν διευθυντής της Ανατολικής Ευρώπης αυτός ο καινούργιος Αμερικανός πρόξενος που μας ήρθε. Και η Γερμανία αντίστοιχα. Αλλά ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, πιο συχνά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από ότι στην πρεσβεία του στην Αθήνα. Σημαίνει κάτι για Θεσσαλονίκη αυτό, όντως. Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα μεγάλο κέντρο. Καλή ώρα, θυμίζει λίγο Θεσσαλονίκη του Μακεδονικού Αγώνα, έτσι, των εποχών εκείνων, από πλευράς διεθνούς παρουσίας και διεθνούς πίεσης. Ναι. Γιώργος Μαργαρίτης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Αρχή αυτής της εβδομάδας, που Πέμπτη με Παρασκευή θα έχει επίκεντρο τη Χερσόνησο και την Ελληνογερμανική. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαργαρίτη. Πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.